Σας καλωσορίζουμε στο webinar της εταιρείας Alphanetrix με θέμα το Inventor 2019 και τη μέθοδο Automation Using Stress Analysis. Το όνομά μου είναι Γιώργος Δημητρίου και εργάζομαι ως Senior Account Engineer και υπεύθυνος για τα 3D Printing Services στην εταιρεία Alphanetrix. Σε αυτό το webinar, με τη βοήθεια του Inventor Stress Analysis, θα βελτιστοποιήσουμε το μοντέλο της λαβής ενός μεταφορικού κυβωτίου. Συγκεκριμένα, θα ορίσουμε μία stress ανάλυση μελέτη, όπου θα χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα της παραμετρικής διαστασιολόγησης για να βελτιστοποιήσουμε ταυτόχρονα διάφορες φυσικές ιδιότητες. Παρακολουθώντας αυτό το webinar, θα γνωρίσετε τον τρόπο λειτουργίας του Inventor Stress Analysis περιβάλλοντος εργασίας. Θα κατανοήσετε τον τρόπο της παραμετρικής διαστασιολόγησης και θα γνωρίσετε τη χρήση του Parametric Table του Autodesk Inventor, με σκοπό τη βελτιστοποίηση ενός σχεδίου. Εδώ βλέπουμε το συναρμολόγημα, πρόκειται για συγκολλημένο συναρμολόγημα. Όλα δηλαδή τα εξαρτήματα έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους. Εξάλλου αυτό το καταλαβαίνετε και από το εικονίδιο του ονόματος του Root Assembly στο browser. Θα χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο Assembly για το σκοπό μας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μεταβούμε στο περιβάλλον του Dynamic Simulation και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το tab Environment Stress Analysis. Στη συνέχεια εδώ θα ορίσουμε μία καινούρια μελέτη. Οπότε χρησιμοποιούμε την εντολή Create Study. Στο Create Study πλαίσιο διαλόγου θα πρέπει να επιλέξουμε ότι επειδή η μελέτη μας θα είναι παραμετρική, σαν Design Objective, το Parametric Dimension. Επίσης, άλλη ρύθμιση που θα κάνουμε σε αυτό το περιβάλλον εργασίας είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε Detect and Eliminate τα Rigid Body Modes. Για να μπορέσει η μελέτη μας να έχει πραγματικά αποτελέσματα, θα πρέπει το μοντέλο μας να βρίσκεται σε κατάσταση στατικής ισορροπίας. Υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις, όπου αυτές βέβαια εξαρτώνται από τη διεύθυνση του φορτίου και τον τρόπο έδρασης του μοντέλου μας, όπου αυτό, ενώ φαινομενικά το μοντέλο μας είναι σε στατική ισορροπία, στην πραγματικότητα δεν είναι. Παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κομμάτι μετάλλου, ένα κύβο έστω για παράδειγμα, ο οποίος εδράζεται πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα οριζόντιο τραπέζι. Και ακριβώς κάθετα στην πάνω επιφάνεια του κύβου εφαρμόζεται μία δύναμη. Πρακτικά, ο κύβος μας βρίσκεται σε στατική ισορροπία. Όμως, εάν υποθέσουμε ότι το τραπέζι μας είναι πολύ λίγο, ο αλγόριθμος επίλυσης ενός προγράμματος FEA θα θεωρήσει ότι το μοντέλο μας είναι ασταθές. Σε αυτή την περίπτωση είναι η κλασική περίπτωση του rigid body, οπότε το πρόγραμμα των υπολογισμών θεωρεί ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο σταθεροποιείται στη θέση του, βάζοντας ορισμένα μαλακά ελαττήρια σε αυτό, έτσι ώστε να το κρατήσει σταθερό στη θέση του. Τελικά, το αποτέλεσμα, κάνοντας αυτή τη θεώρηση, είναι ότι θα έχουμε πιο ακριβή αποτελέσματα. Γι' αυτό, στο Static Analysis, φροντίζουμε να έχουμε τσεκάρει την επιλογή Detect and Eliminate Rigid Body Modes. Επειδή, όπως αναφέραμε στην αρχή, πρόκειται για συγκόλληση, θεωρούμε σαν αρχικό τύπο των contacts τον bounded από τις διαθέσιμες επιλογές. Πατάμε λοιπόν OK για να συνεχίσουμε. Οπότε στο browser βλέπουμε ότι δημιουργείται μια καινούρια ανάλυση, στην οποία το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να τσεκάρουμε τα υλικά, τα οποία είναι ορισμένα στο μοντέλο μας. Αυτό μπορεί να γίνει με δεξί κλικ και επιλέγοντας Show Materials. Στο browser βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά είναι τα υλικά μας, είναι Steel Milled και Steel Milled Welded, είναι δηλαδή παραπλήσια υλικά. Μπορούμε, αν θέλουμε, χρησιμοποιώντας την επιλογή Material Assign, να κάνουμε Override κάποιο από αυτά τα δύο υλικά,
Όμως, θέλουμε να κρατήσουμε τελικά αυτά τα οποία έχουμε ορίσει στο μόντελο περιβάλλον σχεδίασης. Στο επόμενο βήμα θα ορίσουμε τον τρόπο έδρασης του μοντέλου μας. Θεωρούμε ότι σε αυτές εδώ τις κονικές επιφάνειες εφαρμόζονται κάποιοι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι αφαιρούν την ακτινική και την εφαπτωμενική κίνηση του εμβόλου μας, αλλά επιτρέπουν την αξονική κίνηση κατά μήκος αυτών των work axis που συνδέουν το μοντέλο μας με το σασί. Το constraint το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην προκειμένη περίπτωση είναι το pin. Επιλέγουμε λοιπόν από το constraint panel την επιλογή pin. Εδώ θα τσεκάρουμε τις επιλογές fix radial constraint και fix tangent constraint, ενώ θα τσεκάρουμε την επιλογή fix axial constraint, διότι όπως είπαμε έχουμε κίνηση κατά μήκος των αξώνων. Θα θεωρήσουμε σαν σημεία στα οποία εφαρμόζεται αυτό το constraint αυτές τις κυλινδρικές επιφάνειες, όχι τις κονικές επιφάνειες, τις κυλινδρικές τους απολύξεις. Σε αυτά λοιπόν τα τέσσερα σημεία εδράζεται το μοντέλο μας. Okay. Κλείνουμε το παράθυρο διαλόγου και βλέπουμε λοιπόν εδώ στο browser ότι έχουμε ορίσει αυτές τις τέσσερις εδράσεις. Το επόμενο βήμα μας είναι να ορίσουμε τον τρόπο φόρτισης του μοντέλου μας. Δεξί κλικ, ξανακενό σημείο της οθόνης και από το Marking Menu επιλέγουμε Force Load. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα φορτίο κατά τη διεύθυνση του ψη άξονα, συνεπώς θα κάνουμε την επιλογή Use Vector Components και έστω ότι το φορτίο αυτό είναι ίσο με 5.000 Newton. Okay. Στα σημεία τα οποία εφαρμόζεται αυτό το φορτίο είναι τα εξής. Έχουμε λοιπόν 5.000 Newton τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διεύθυνση του ψη άξονα σε αυτές εδώ τις δύο οπές. Apply. Ακριβώς στις από κάτω οπές. Apply. Και στις αντίστοιχες απέναντι οπές. Apply. Και apply. Okay. Βλέπουμε ότι στον κατάλογο Loads υπάρχουν τα φορτία τα οποία έχουμε ορίσει. Και το επόμενο βήμα μας είναι να ορίσουμε τα contacts, δηλαδή τον τρόπο επαφής των διαφόρων εξαρτημάτων τα οποία απαρτίζουν το assembly μας. Υπενθυμίζουμε ότι θεωρούμε πως το assembly μας είναι συγκολλημένο. Άρα πατώντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την επιλογή Automatic Constraints, θα δείτε ότι για όλα τα parts θα οριστεί τρόπος σύνδεσης bonded, δηλαδή τα εξαρτήματα δεν κινούνται μεταξύ τους, είναι fix τα εξαρτήματα, εξαιτίας της συγκόλλησης. Και εξάλλου, έτσι είχαμε επιλέξει σαν εξορισμού τρόπο επαφής όταν ξεκινούσαμε την μελέτη μας. Τώρα θα δημιουργήσουμε το πλέγμα. Λογικά η πρώτη κίνηση που κάνει κάποιος είναι να πάει στο Mesh Settings παράθυρο διαλόγου για να ορίσουμε τις παραμέτρους με τις οποίες δημιουργείται το πλέγμα. Οι τιμές που θα ορίσουμε εδώ είναι περισσότερο εμπειρικές, δηλαδή εμπίπτουν στην εμπειρία του χρήστη και εξαρτώνται από το μέγεθος του μοντέλου και τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να παράξουμε. Συνήθως γίνονται κάποιες δοκιμές, δηλαδή από την εμπειρία μας ορίζουμε κάποιες τιμές εδώ, βρίσκουμε τα αποτελέσματα και αν μετά επανέλθουμε πάλι σε αυτό το παράθυρο διαλόγου και μεταβάλουμε ελαφρώς κάποιες από αυτές τις τιμές και δούμε ότι τα αποτελέσματά μας δεν μεταβάλλονται πολύ, τότε θεωρούμε ότι έχουμε σύγκληση αποτελεσμάτων, δηλαδή converged, οπότε δεχόμαστε τα αποτελέσματα. Το average element size στην ουσία είναι ένα κλάσμα, είναι μία παράμετρος η οποία έχει να κάνει με το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων πεπερασμένων στοιχείων
Και είναι ένα κλάσμα ως προς το bounded box, δηλαδή το περιβάλλον box του αντικειμένου μας. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι γύρω από το αντικείμενό μας υπάρχει κάποιο περιβάλλον box, το οποίο χωράει ακριβώς το αντικείμενο, η διαγώνιος αυτού του νοητού κοιτίου χρησιμοποιείται στην έβρεση της τιμής του average element size. Στη δικιά μας περίπτωση, η τιμή η οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι το 0,031. Στη συνέχεια, σαν minimum element size, το minimum element size στην ουσία είναι ένας επιπλέον πιο ακριβής τρόπος ρύθμισης του average element size. Προκύπτει δηλαδή σαν fraction, σαν κλάσμα του average element size. Στην περίπτωση μας θα επιλέξουμε μια τιμή 0,062. Το grading factor. Το grading factor έχει να κάνει με τον τρόπο δημιουργίας του MES, δηλαδή του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων σε καμπύλες επιφάνειες ή σε καμπύλες ακμές. Και στην ουσία είναι ένας παράγοντας ο οποίος ρυθμίζει πόσο ομαλή γίνεται η μετάβαση από ένα χονδροειδές πλέγμα, coarse πλέγμα, σε ένα περισσότερο εξομαλυμένο πλέγμα. Στην περίπτωση μας θα κρατήσουμε την τιμή του 1,5. Ακριβώς από κάτω υπάρχει μία παράμετρος, η maximum turn angle. Θα διατηρήσουμε την τιμή των εξαμοιρών. Η παράμετρος αυτή επισέρχεται στον τρόπο δημιουργίας των elements σε καμπύλες επιφάνειας, δηλαδή πόσο πυκνό είναι το πλέγμα σε καμπύλες επιφάνειας, αυτό το πράγμα επηρεάζει και ενεργοποιείται όταν είναι τσακαρισμένη η επιλογή Create Curve Mesh Elements, την οποία εμείς θα επιλέξουμε. Από κάτω υπάρχει η ρύθμιση Use Part Base Measure for Assembly Mesh. Αυτό έχει να κάνει με το ποιο bounding box χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πλέγματος. Όταν αυτή η παράμετρος είναι τσακαρισμένη, σημαίνει ότι για το κάθε part το οποίο απαρτίζει από το οποίο απαρτίζεται το assembly, όταν υπολογίζεται το πλέγμα πάνω στο συγκεκριμένο part, θα χρησιμοποιείται το bounding box του συγκεκριμένου part. Σε διαφορετική περίπτωση, θα χρησιμοποιείται το bounding box ολόκληρου του assembly μας. Τώρα, στη δικιά μας την περίπτωση, που όπως είδαμε έχουμε παραπλήσια υλικά, δηλαδή steel mill και steel mill welded, αυτό μπορούμε να το ξετσεκάρουμε, δεν θα αλλοιωθούν τα αποτελέσματά μας και ταυτόχρονα οι υπολογισμοί μας θα γίνουν και πιο γρήγοροι. Okay. Επομένως εδώ πατάμε OK για να συνεχίσουμε. Για να μην μας μπερδεύουν οι συμβολισμοί της στήριξης, όπως επίσης και το φορτίο, τα οποία χρησιμοποιούμε το γενικό όρο Boundary Conditions, και για τα δύο, μπορούμε να πάμε στο Display Panel και να ξετσεκάρουμε, να ξεπατήσουμε το κουμπί Boundary Conditions, οπότε αυτά υφίστανται, αλλά απλώς δεν φαίνονται μέσα στο σχέδιό μας. Στο επόμενο βήμα μπορούμε να πατήσουμε το Mesh View για να υπολογίσει με βάση τις παραμέτρους που ρίσαμε στο προηγούμενο διαλόγο, στο Settings Mesh, το πλέγμα μας και να το απεικονίσει στο αντικείμενό μας. Okay. Λοιπόν, είπαμε ότι η μελέτη μας είναι παραμετρική. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η δυνατότητα Parametric Table που διαθέτει το Autodesk Inventor. Στην ουσία θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο μπορούμε να ορίσουμε τα ονόματα και τις τιμές των παραμέτρων τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη μελέτη μας, καθώς επίσης και διάφορους περιορισμούς, δηλαδή υπό ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει ο υπολογισμός. Μπορούμε να κρύψουμε το MES για να μην μας το πλέγμα, για να μην μας μπερδεύει. Τώρα εδώ για να ορίσουμε τις παραμέτρους μας, στην ουσία αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα ορίσουμε σαν παράμετρο το πάχος του κεντρικού μας εξαρτήματος. Μπορούμε επιλέγοντας το εξάρτημα αυτό και πατώντας δεξί κλικ και χρησιμοποιώντας την επιλογή Show Parameters, να εμφανιστούν στην οθόνη μας οι παράμετρες
οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και οι διαστάσεις για την σχεδίαση του συγκεκριμένου εξαρτήματος και ξέρουμε ότι η παράμετρος η οποία αφορά το πάχος του εξαρτήματός μας είναι η D14 που η αρχική τιμή έχει 18 χιλιοστά. Επιλέγουμε λοιπόν αυτή την παράμετρο, πατάμε OK και βλέπετε ότι γράφεται εδώ το όνομά της στο κάτω μισό στην ενότητα parameters. Θέλουμε λοιπόν να μελετήσουμε και συγκεκριμένες τιμές μεταβολής του πάχους, τις οποίες μπορούμε να γράψουμε στο field value. Έστω λοιπόν θέλουμε να μελετήσουμε για 14 χιλιοστά. Οι τιμές θα πρέπει να χωρίζονται με ελληνικό ερωτηματικό. Έτσι λειτουργεί το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου. Θέλουμε λοιπόν για την τιμή 14, την τιμή 16, την τιμή 18 και την τιμή 20. Όλα αυτά είναι πάχη του μεσαίου εξαρτήματος. Εάν τώρα μετακινήσουμε το σύρτη, ο οποίος μας δείχνει τις διαδοχικές τιμές του πάχους και το πάμε, ας πούμε, για παράδειγμα στο τελευταίο πάχος, θα δείτε εδώ ότι το preview του αντικειμένου μας στην οθόνη μας βγάζει ένα μήνυμα, λέει not available, και αυτό γιατί δεν έχει γίνει ο υπολογισμός με τη συγκεκριμένη τιμή. Μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την μορφή του 3D μοντέλου μας για όλες αυτές τις τιμές, εκτός από την τιμή τη 18, που είναι η αρχική τιμή μας, εάν πατήσουμε δεξί κλικ και χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Generate All Configurations. Οπότε για κάθε μία από αυτές τις τιμές, το πρόγραμμα θα υπολογίσει τη γεωμετρία, τα διαφορετικά, με άλλα λόγια, εξαρτήματα του μοντέλου μας. Και έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι αυτή είναι το μοντέλο μας για 14 χιλιοστά, 16 χιλιοστά, 18 χιλιοστά και για 20 χιλιοστά. Okay. Τώρα, στο πάνω κομμάτι του πίνακα, στην ενότητα Constraint Names, εδώ θα ορίσουμε τους περιορισμούς, δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει αυτή η μελέτη. Τα φυσικά μεγέθη, με άλλα λόγια, τα οποία θέλουμε να εξετάσουμε. Πατώντας δεξί κλικ και παίρνοντας την επιλογή Add Design Constraint, από το Select Design Constraint παράθυρο διαλόγου, το πρώτο πράγμα το οποίο θέλουμε να βάλουμε εδώ είναι το βάρος του αντικειμένου μας. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε optimization προς το βάρος. Η δεύτερη παράμετρος που θα προσθέσουμε είναι ο συντελεστής ασφαλείας. Έχουμε μια απέτηση για συντελεστή ασφαλείας 1,5, θα τον ορίσουμε σε λιγάκι. Και επίσης η άλλη παράμετρος που θέλουμε να ορίσουμε είναι η ισοδύναμη τάση κατά von Mises. Άρα επιλέγουμε von Mises και OK. Φτιάξουμε λιγάκι το μέγεθος του συγκεκριμένου παραθύρου. Ωραία. Τώρα, πριν ορίσουμε τις διάφορες τιμές για αυτούς εδώ τους περιορισμούς, μπορούμε να κλείσουμε το παράθυρο διαλόγου αυτό και να κάνουμε έναν υπολογισμό με βάση το υφιστάμενο πάχος χωρίς τις συνθήκες. Πατάμε το κουμπί Simulate για να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Simulate. Εδώ θα πάρουμε την περίπτωση του Exhaustive Set of Configuration. Θυμηθείτε ότι έχουμε 4 διαφορετικές τιμές για το πάχος. Παίρνοντας το Exhaustive Set of Configuration, οι υπολογισμοί θα γίνουν και για τις 4 αυτές τιμές. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι υπολογισμού από ό,τι είδατε σε αυτό το πτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, εάν είχαμε να μετρήσουμε, να υπολογίσουμε για 4 παραλλαγές, 4 τιμές του πάχους. Αυτή είναι η πρώτη παράμετρος και βάζαμε και μία άλλη δεύτερη παράμετρο με άλλες 4 τιμές. Στην πραγματικότητα θα είχαμε 4 επί 4, θα είχαμε 16 περιπτώσεις υπολογισμού. Εάν τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών τα γράψουμε σε ένα πίνακα, θα προέκυπτε ένας πίνακας 4x4. Η δεύτερη μέθοδος, όχι η exhaustive που χρησιμοποιούμε,
η λεγόμενη smart μέθοδος. Στην ουσία αυτό το οποίο κάνει είναι να υπολογίζει τις τιμές στις ακριανές του συγκεκριμένου πίνακα και να βρίσκει με γραμμική παρεμβολή τις άλλες τις ενδιάμεσες τιμές. Έτσι λοιπόν έχουμε τον πρώτο υπολογισμό, δηλαδή υπολογισμούμε με βάση το φορτίο, χωρίς να θέτουμε κάποιο περιορισμό, κάποιο φυσικό παράγοντα, ο οποίος πρέπει να πληρείται για το μοντέλο μας. Εδώ η παραμόρφωση που βλέπετε είναι λιγάκι υπερβολική. Γι' αυτό μπορούμε να επιλέξουμε, εκτός από την πραγματική παραμόρφωση, η οποία είναι αυτή, να επιλέξουμε μια μεγέθυνση της πραγματικής παραμόρφωσης, έτσι ώστε να έχουμε ένα περισσότερο, ο, καλύτερο ο, οπτικό αποτέλεσμα. Μας δίνει λοιπόν την τάση κατά von Mises και επίσης έχουμε αποτελέσματα για το safety factor και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, επιστρέφοντας στο parametric table, να δούμε τι μπορεί να μας υπολογίσει το μοντέλο μας για όλες αυτές τις τιμές του πάχους, ορίζοντας τιμές στους περιορισμούς μας. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εδώ, όσον αφορά το βάρος του αντικειμένου μας, θέλουμε αυτό να είναι το ελάχιστο. Βλέπετε λοιπόν ότι ο σύρτης εδώ μετακινείται στα 14 χιλιοστά και ότι η τιμή η ελάχιστη, προφανώς είναι για το μικρότερο πάχος του εξαρτήματός μας, είναι 16,97 χιλιόγραμμα. Αν τώρα ενεργοποιήσουμε και την τιμή του περιορισμού του safety factor, όπου εκεί θέλουμε να έχουμε την κατώτερη τιμή την οποία θα ορίσουμε, δηλαδή αν πάρουμε εδώ την επιλογή για lower limit στο safety factor και ορίσουμε ένα limit 1,5, βλέπετε ότι αυτές οι δύο συνθήκες, δηλαδή της μάζας minimize και του minimum safety factor στην τιμή του 1,5, πληρούνται για το πάχος των 16 χιλιοστών. Και εδώ μας δείχνει τις αντίστοιχες τιμές. Η απέτησή μας δηλαδή για minimum είναι 1,5 και με βάση το πάχος τα 16 χιλιοστά, το safety factor είναι 1,9. Είμαστε λοιπόν μέσα στο όριο. Αν τώρα θέσουμε και έναν επιπλέον περιορισμό που αφορά την αντοχή του αντικειμένου μας και πούμε ότι έστω το άνω όριο για την ισοδύναμη τάση είναι, για παράδειγμα, 100 MPa. Εδώ βλέπουμε ότι το πάχος το οποίο πληρεί αυτές τις τρεις συνθήκες και ταυτόχρονα και αυτές τις τρεις συνθήκες είναι τα 18 χιλιοστά. Εάν αυξήσουμε την αντοχή του αντικειμένου μας, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε καλύτερο υλικό, οπότε αν πάμε στα 120 MPa, βλέπετε εδώ ότι μπορούμε να πάμε σε κάποιο μικρότερο πάχος, στα 16 χιλιοστά. Ας αφήσουμε την τιμή των 10 MPa που είναι και η προδιαγραφή που έχουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε το συγκεκριμένο πάχος του αντικειμένου μας. Εάν θέλουμε να περάσουμε πίσω στο μοντέλο μας τις τρέχουσες διαστάσεις, οι οποίες πληρούν αυτή τη συνθήκη. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει κάποιος λόγος να το κάνουμε αυτό, γιατί από την αρχή το πάχος μας το είχαμε επιλέξει στα 18 χιλιοστά. Εάν όμως αυτό ήταν για κάποια άλλη τιμή, μας έδειχνε εδώ κάποια άλλη τιμή, θα μπορούσαμε πατώντας δεξί κλικ να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Promote Configuration του Model, έτσι ώστε οι νέες διαστάσεις να περνούσαν πίσω στο μοντέλο μας, στο modeling περιβάλλον εργασίας. Επίσης, από τα αποτελέσματα μπορούμε να δούμε εδώ ποια είναι η παραμόρφωση του αντικειμένου μας, ποια είναι η μέγιστη τιμή της. Είναι η 0,1498. Το safety factor, το οποίο είναι 2,25.
είναι πολύ ανώτερο από το 1,5 το οποίο εμείς έχουμε ορίσει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι το πάχος του αντικειμένου μας, δηλαδή τα 18 χιλιοστά τα οποία είχαμε μαντέψει κατά την δημιουργία του μοντέλου μας, είναι αρκετό για τους περιορισμούς που έχουμε ορίσει. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η παρουσίασή μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε ότι θα τα ξαναπούμε σε κάποιο μελλοντικό μας webinar. Καλό σας απόγευμα.